Την εκκίνηση της 6ης υποδρομίας, 1200 μέτρα η απόσταση στο έπαθλο Αλίμου. Περιμένουμε τον αφέτη για να δοθεί η εκκίνηση. Και δίδεται η εκκίνηση της 6ης υποδρομίας. Όλοι έφυγαν καλά για να δούμε ποιος θα οδηγήσει. Θέλει να έρθει από μέσα ο Σάτσαμπι, όταν έρχεται απ' έξω όμως ο Τάμπιτ, το νούμερο 7, και θέλει να περάσει το κεφάλι και τα καταφέρνει. Τάμπιτ λοιπόν το νούμερο 7, από μέσα είναι το νούμερο 3, ο Αθήρ Ντουμπάι, που αυτός θέλει να πιέσει και για την πρωτοπορία, και ακολουθεί ακόμη πιο πίσω ο Θρύλος στην 5η θέση. Ενώ ο Ντάντε Αμαράλ έχει περάσει στην 3η. Περάσαμε τα 800 με τον Αθήρ Ντουμπάι, τον Τάμπιτ, τον Ντάντε Αμαράλ, το Θρύλο και το Σάτς Άμπιου ήταν στις 5 πρώτες θέσεις. Ακόμη πιο πίσω το νούμερο 8, ο Μίχαλο Στέρς, και έπεται το νούμερο 2, ο Provincial, μπροστά από το νούμερο 4, τον Αλμαρίτμι. Περάσαμε και τα 600 με τον Αθήρ Ντουμπάι, τον Ντάμπιτ και τον Ντάντε Αμαράλ να τους ακολουθεί. Στο Βιράζ και με την είσοδο στην ευθεία θέλει να προηγηθεί ο Ντάμπιτ. Έρχεται απ' έξω ο Ντάντε Αμαράλ, από μέσα εξακολουθεί να είναι κοντά τους και ο Αθήρ Ντουμπάι. Ντάμπιτ περνάει μπροστά και ανεβαίνει πλέον και ο Θρύλος. Ντάμπιτ, Ντάντε Αμαράλ και Θρύλος. Ντάμπιτ που έχει πάρει ένα προβάδισμα. Ντάντε Αμαράλ τον ακολουθεί και ο Θρύλος, που και αυτός έρχεται δυνατά στο τέλος. Ο Ντάμπιτ όμως έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Για να δούμε. Ντάμπιτ και Θρύλος που έρχεται πάρα πολύ δυνατά στο τέλος. Θέλει να τον απειλήσει. Θρύλος και Ντάμπιτ στην τρίτη θέση. Ο Σατσάμπιουταν τέταρτος.